μας ενδόρισαν την ελευθερία, την οποία απολαμβάνουμε σήμερα, αλλά δεν την εκτιμούμε όπως εκείνοι ήλπιζαν. Παπαϊλίου Γεώργιο ως εκπρόσωπο της Βουλής των Ελλήνων.
από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κύριο Τατούλη Πέτρο. Από τον Βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Βλάση Κωνσταντίνο. Από τον Βουλευτή Αρκαδίας, κύριο Κωνσταντινόπουλο Οδυσσέα. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, κύριο Γιανακούρα Ευάγγελο. Από τον Δήμαρχο Βόρειας Κοινουρίας, κύριο Μαντά Παναγιώτη. Του Συντάγματος της Επιδάβου που δημοσιεύθηκε ακολούθως ως νόμος της Επιδάβου. Έτσι με την αναθεώρηση αυτή η χώρα απέκτησε τον οριστικό καταστατικό της χάρτη. Με αυτόν οριζόταν ότι η ελληνική διοίκηση αποτελείται από το βουλευτικό και το εκτελεστικό. Ενίσχυσε μάλιστα το βουλευτικό έναντι του εκτελεστικού σώματος για να διευκολύνει το νομοθετικό έργο. Τρίτη εξουσία, ανεξάρτητα από τις προηγούμενες, είναι η δικαστική, της οποίας στην ανώτατη βαθμίδα κατέχει το ανώτατο κριτήριο, ο σημερινός δηλαδή Άριος Πάγος. Δεύτερον, συμπληρώθηκε το μέρος του Συντάγματος, το οποίο περιλαμβάνει τα καλούμενα θεμελιώδη δικαιώματα. Έτσι, η προσωπική ελευθερία των πολιτών εξασφαλίζεται με την κατάργηση των σωματικών βασανιστήριων, της σωματεμπορίας και της δουλείας, καθώς και με την θέσπιση διάταξης ότι κανένας δεν μπορεί να παραμείνει σε κράτηση πέραν των 24 ωρών, χωρίς να έχει γίνει γνωστός αυτόν ο λόγος της κράτησής του. Τρίτον, καθορίστηκαν επισήμως ως χρώματα της ελληνικής σημαίας το γαλάζιο και το λευκό. Τέταρτον, ψηφίστηκαν νομοσχέδια που ρύθμιζαν ζητήματα διοίκησης του στρατού, της ξηράς και της θάλασσας. Πέμπτον, καταργήθηκαν οι τοπικές διοικήσεις όπως η Πελοποννησιακή Γερουσία, η Γερουσία της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος και ο Άριος Πάγος της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδος. Έκτον, εισήγαγε τη διαίρεση της χώρας σε επαρχίες. Έβδομον, εψήφισε εκλογικό νόμο που εξασφάλιζε γενικό έμεσο εκλογικό δικαίωμα. Όγδομον, έλυσε ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας μη ορθοδόξων κατοίκων της Ελλάδος. Ένατον, εξασφάλιζε την ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα του να απευθύνεται κάποιος προς τις αρχές με αίτηση ή αναφορά. Δέκατον, συζητήθηκαν θέματα Τούρκων εχμαλώτων και πάρθηκαν αποφάσεις που θα τιμούσαν και το πλέον πολιτισμένο σύγχρονο έθνος. Σε αυτόν τον ιερό χώρο, όπως έχει χαρακτηριστεί και είναι, γιορτάζουμε σήμερα πανηγυρικά και με τον δέοντα σεβασμό ένα σπουδαίο ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα εδώ, στο Άστρος, από τις 30 Μαρτίου έως τις 18 Απριλίου του 1823, τη Δεύτερη Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων. Η συγκέντρωσή μας εδώ δεν αποσκοπεί μόνο να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας σημαντικά ιστορικά γεγονότα της δημιουργίας του νεοελληνικού κράτους και να αποτίσουμε φόρο τιμής στους προγόνους,
που μας χάρισαν την ελευθερία και την ανεξαρτησία μας. Συγκεντρωθήκαμε εδώ κυρίως για να αντιλήσουμε χρήσιμα διδάγματα, τόσο για τη σημερινή όσο και για τη μελλοντική πορεία της πατρίδας μας. Πριν αναφερθούμε στα γεγονότα που σημάδεψαν τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης και τις αποφάσεις της, καλό θα ήταν να αναφερθούμε στην περιραίουσα ατμόσφαιρα της Ελληνικής Επανάστασης, όπως αυτή διαμορφώνεται τους τελευταίους μήνες του 1821 και μέχρι τους τρεις πρώτους του 1823. Στο διπλωματικό πεδίο, το ελληνικό ζήτημα προχωρά με αργούς ρυθμούς. Στο εσωτερικό της χώρας όμως, όχι μόνο δεν σημειώνεται πρόοδος, αλλά αντίθετα, η κατάσταση επιδεινώνεται. Η κυβέρνηση, με την υποψυχία της κατά την εισβολή του Δράμανη, είχε χάσει την εμπιστοσύνη του λαού και το κύρος της είχε καταρακωθεί. Ενώ οι στρατιωτικές επιτυχίες του Κολοκοτρώνη, με κορυφαία τη νίκη στα Δερβενάκια και την καταστροφή του Δράμανη, είχαν μεγαλώσει ακόμα περισσότερο την έγκλη του, πράγμα το οποίο οδήγησε την Πελοποννησιακή Γερουσία να συμπαραταχθεί μαζί του. Στην ανατολική στερεά Ελλάδα, η δύναμη του Άριου Πάγου είχε εξουθενωθεί από τον Οδυσσέα Αντρούτσο, ενώ στη δυτική Ελλάδα επικρατούσε αληθινό χάος. Σε αυτά τα προτερήματα να στηριζόμαστε κάθε μέρα, σε κάθε μας βήμα. Στη συνεργασία και την αλληλεγγύη, στην ομοψυχία και την ανιδιοτέλεια, στη δικαιοσύνη και την ισονομία, στην υπευθυνότητα και τη συμμετοχή, στο σεβασμό των αξιών και των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου που ζει στη χώρα μας. Οφείλουμε να κρατήσουμε ζωντανή την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια και την ελπίδα στα πρόσωπα των παιδιών μας. Οφείλουμε να αφήσουμε πια στην άκρη εκείνα τα λίγα που μας χωρίζουν και να προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν.
γεγονότα είναι εκείνα τα οποία μας συγκροτούν και μας εμπνέουν. Είναι η Παναγία μας την οποία ως ζωοδόχο πηγή την εορτάζουμε, αλλά και το δεύτερο είναι η επέτειος της Δευτέρας Ενδοσυνεύσεως των πατέρων μας εδώ στο Άστρος που εθεμελίωσαν την ελευθερία της Ελλάδος. Εμείς λοιπόν σήμερα που είμαστε εορταστές, δύο πράγματα πρέπει να κάνουμε. Να τιμούμε την Παναγία μας όπως πρέπει και να μνημονεύουμε τις ψυχές των πατέρων μας όπως οφείλουμε. Χρόνια πολλά και η Παναγία μαζί σας. Είναι μια σημαντική επέτειος, όπως όλες οι επέτειοι που αποτυπώνουν γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Η σύγκληση της Δεύτερης Εθνοσυνέλευσης είναι αλήθεια ότι θωράκισε, και αυτό το λέω εκ του αποτελέσματος, και θεσμικά συγκρότησε περαιτέρω τον επαναστατημένο ελληνισμό. Είναι επίσης γεγονός ότι χάρη στη σοφροσύνη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο διχασμός και οι οξύτητες απεφεύθησαν ανεξαρτήτως των μετέπειτα γεγονότων. Επίσης πρέπει να πω ότι κατά τη Δεύτερη Εθνοσυνέλευση αποτυπώθηκαν οι κοινωνικές συγκρούσεις, οι οποίες είναι εύλογες, αλλά πολλές φορές οδηγούν, όπως και οδήγησαν, σε εμφυλίους πολέμους. Η Ελλάδα σήμερα, μετά την μνημονιακή λέλαπα, μπορεί να αντιμετωπίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως και η πίεση που υφίσταται ο ελληνικός λαός εξακολουθεί και υπάρχει, γιατί δυστυχώς οι συνέπειες αυτών των πολιτικών δεκαετιών, αλλά και των μνημονιακών πολιτικών, θα εξακολουθήσουν να μας ταλαιπωρούν, όμως με κοινωνική συνένεση και εθνική ομοψυχία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αυτό θα γίνει σταδιακά και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. 196 χρόνια μετά γιορτάζουμε εδώ, τιμούμε τη Δεύτερη Εθνοσυνέλευση, εδώ στο Άστρος. Μια Εθνοσυνέλευση που έβαλε τη σφραγίδα της στο σημερινό Σύνταγμα που έχουμε. Ένα Σύνταγμα βέβαια που δυστυχώς σήμερα θέλουν να παίξουν κάποιοι μαζί του, αλλά πιστέψτε με ότι για μας ο οδηγός του Συντάγματος του Άστρους πάντα θα είναι αυτός ο οποίος θα μας οδηγεί στο αύριο. Σε αυτό το Σύνταγμα επίσης, σε αυτή την Εθνοσυνέλευση, είχε αποφασιστεί και το γαλανόλευκο της πατρίδας, το γαλανόλευκο της σημαίας μας, το οποίο τιμούμε, και όσο και αν κάποιοι, και δυστυχώς το λέω σήμερα, θέλουν να το λένε ένα απλό κομμάτι πανί, για μας είναι αυτό που μας ενώνει, που μας κρατάει ζωντανούς και μας δείχνει το ποιο είναι το καλύτερο αύριο. Χρόνια πολλά σε όλους, υγεία, δύναμη, σήμερα είναι και η μέρα της ζωοδόχου πηγής. Ας είμαστε όλοι ενωμένοι και να αφήνουμε στην άκρη αυτά που μας χωρίζουν, αυτά που μας τυχάζουν. Το επίκαιρο μήνυμα της σημερινής ημέρας νομίζω ότι είναι η πιο εξαιρετική περίοδος προκειμένου να επιβεβαιωθεί στην πράξη. Η χώρα μας βρίσκεται μπροστά σε πολλές πολιτικές αναμετρήσεις, πολλές πολιτικές διαδικασίες και εύχομαι ειλικρινά αυτό το μήνυμα το οποίο το Άστρος πρωτοστάτησε στην διαδικασία της ενοποίησης του έθνους μας, της εθνικής ομοψυχίας, της ενότητας, της συνεννόησης, της συνένεσης, στη συνέχεια η Πελοπόννησος, όταν κατάφερε να βγει από τα κομματικά και τα πολιτικά χαρακόμματα και να οδηγείται τα τελευταία 9 χρόνια ενωμένη στο δικό της μέλλον, εύχομαι αυτό το αισιόδοξο μήνυμα να μπορέσει να συμπαρασύρει κάποια στιγμή ολόκληρη την πατρίδα μας, γιατί πραγματικά πιστεύω ακράδαντα, όπως και πολλοί συμπατριώτες μας, ότι είναι ο μόνος ουσιαστικός δρόμος για ένα πιο φωτεινό και ένα καλύτερο αύριο ολόκληρης της πατρίδας μας. Χρόνια πολλά και καλά σε όλους και εύχομαι του χρόνου να είμαστε όλοι πολύ καλύτερα.